Χάρης Παπαχαραλάμπους, είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΣΥΠΑ. Καλησπέρα, σας καλωσορίσατε. Καλησπέρα. Συνεπώς, σε μια οικονομία που αναζητεί, αν θέλετε, ως οξυγόνο την επένδυση ή τις επενδύσεις για να ξαναμπεί σε διαδικασία κίνησης οικονομία, τι είναι αυτά τα βραχυκυκλώματα που ακούμε συνεχώς από επενδυτές? Κοιτάξτε, να πούμε δύο πράγματα καταρχάς. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια, τα προγεύματα με τον Υπουργό, όπως ήταν και το σημερινό, είναι κάτι που ο ΣΥΠΑ το έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια. Στοχεύει κυρίως στο να έχει στενή επαφή με τους υφιστάμενους επενδυτές, γιατί να μην ξεχνάμε, βεβαίως πάντα προσπαθούμε να προσελκύσουμε νέους επενδυτές, αλλά να μην ξεχνάμε τους υφιστάμενους, οι οποίοι ήδη είναι εδώ και εμπιστεύονται την οικονομία της χώρας. Τα βραχυκυκλώματα, δεν ξέρω αν βραχυκυκλώματα είναι η καλύτερη λέξη. Σαφέστατα είναι προβλήματα, εμπόδια τα οποία υπάρχουν, τα οποία πολλές φορές είναι θεσμικά, είναι δομικά, αν θέλετε. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και προσωπικά θέματα, θέματα ατόμων, θέματα νοοτροπίας. Είναι ένα σύμπλεγμα προβλημάτων τα οποία δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Αυτά δεν αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή αυτά θα πρέπει να κόβονται εκεί που δεν λύνονται. Σαφέστατα. Και εδώ που έχουμε φτάσει πρέπει να κοπούν. Αλλά εδώ που έχουμε φτάσει, δεν έχουμε φτάσει σήμερα, χθες. Είναι 2 χρόνια που λέμε ότι καταστραφήκαμε, χρειαζόμαστε επενδύσεις για να πάρει μπροστά η οικονομία. Συνεπώς, είναι και να ρωτάται κανείς γιατί δεν αλλάζουν αφού η διαπίστωση έγινε. Η διάγνωση, τη διάγνωση την έκανε ο γιατρός. Τώρα απαιτείται χειρουργική επέμβαση. Ακριβώς. Θεωρώ ότι το κράτος στην παρούσα φάση και είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει πολιτική βούληση να πραγματικά να γίνουν δομές και όπως έχετε πει πρέπει να κοπεί πλέον το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το υπερπηδήσουμε με διαφορετικό τρόπο, άρα πρέπει να δοθούν ριζικές λύσεις και οι ριζικές λύσεις πολλές φορές προϋποθέτουν νομικές ρυθμίσεις, αλλαγές στις διαδικασίες. Και βεβαίως και στην νοοτροπία, η οποία μας διακατέχει πολλές φορές. Άρα είναι διάφοροι τομείς οι οποίοι πρέπει να συντρέξουν και να γίνουν οι αλλαγές ταυτόχρονα για να μπορέσουμε επιτέλους να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν όχι μόνο τους ξένους επενδυτές, αλλά και την Κυπριακή και τους Κύπριους επενδυτές και τον οποιοδήποτε από εμάς. Ναι, απλά δεν γίνεται αντιληπτό γιατί υπάρχει αυτή η κολλησιεργία, αν θέλετε. Δηλαδή, αν ένας επενδυτής έρχεται εδώ να κάνει μια δουλειά και πρέπει να φέρει και 30 άτομα εξειδικευμένο προσωπικό που δεν μπορεί να το βρει από την τόπια αγορά. Είναι λογικό ότι θα πρέπει να του δοθεί μια ευχέρεια να τους ψάξει τον κόσμο, να φέρει τις καλύτερες κεφαλές για να κάνει τη δουλειά του εδώ. Αφού εδώ θέλει να κάνει τη δουλειά του. Βεβαίως είναι λογικό και θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι ειδικά όταν πρόκειται για νέους επενδυτές, οι οποίοι ξεκινούν κάτι καινούριο, άρα δεν έχεις κάτι υφιστάμενο, ό,τι προκύψει είναι επιπρόσθετο. Άρα σαφέστατα μπορεί εκεί να δούμε τα πράγματα με διαφορετικό φακό. Και επίσης να δούμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Ναι. Δεν μπορεί να τα βάζουμε όλα στο ίδιο καζάνι. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις που τέθηκαν σήμερα, για παράδειγμα, και αφορούν τον τομέα των υδρογόνων ανθράκων, αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που έχουν πλατφόρμες, που είναι μέσα στη θάλασσα, που συνορεύουν με άλλες χώρες, που υπάρχουν διάφορα διαφοροποιήσεις, αν θέλετε, από το να έχω έναν οποιονδήποτε προσωπικό στη στεριά. Αυτές όλες οι διαφοροποιήσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να είμαστε πολύ γρήγοροι στις αποφάσεις μας. Μακάρι να το ακούσουν αυτοί που έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι. Θα πρέπει. Η αλήθεια είναι ότι η πληροφόρηση που παίρνουμε συχνά είναι ότι σε αρκετούς τομείς είμαστε σε καλό στάδιο, αλλά σαφέστατα υπάρχουν 3-4 πράγματα τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να αλλάξουν αμέσως. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας.